στον Ολυμπιακό. Ό,τι είπαμε και για τον Παναθηναϊκό και για τις άλλες ομάδες ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Είναι μια μίνι περίοδος με ρεπό αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Όμως και εδώ υπάρχουν κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα τι μπορεί να θέλει να διορθώσει ο Μεντιλίμπαρ στην ομάδα, δηλαδή τα στημένα, το ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάζει και τόσο καλό πρόσωπο, σε τι κατάσταση βρίσκονται ποδοσφαιριστές όπως ο Γουίλιαν, ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον και αν θα είναι στην διάθεσή του από την ερχόμενη εβδομάδα και για τους αγώνες που ακολουθούν. Και βέβαια τι περιμένει από τον Γιαζίτσι, για τον οποίο έγινε και το φιλικό με τον Ατρόμητο προχθές. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Επί της ουσίας, μιας και δεν είμαστε στη μεταγραφική περίοδο, θα πούμε κάποια πράγματα που είπαμε χθες, θα πούμε αύριο, θα πούμε και μεθαύριο, γιατί υπάρχει ένα σχεδόν τετραήμερο ρεπό που αναλαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, μιας και ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να κάνει προπόνηση χθες το πρωί, Παρασκευή, και να επιστρέψουν στη βάση τους άπαντες Τρίτη απόγευμα. Έχει μία λογική αυτό, να σου πω και διπλή λογική, από τη μία ότι υπάρχουν 14 διεθνείς και με τις ομάδες των νέων αλλά και με των ανδρών. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι ελιπέστατη η προετοιμασία που μπορεί να γίνει. Και το δεύτερο, όσοι έχουν μείνει και έχουν υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος των επίσημων αγώνων, να αποφορτιστούν, να ξεκουραστούν. Το ερώτημα εδώ είναι τι γίνεται με τους 4 τραυματίες. Βέβαια, οι 3 είναι παίκτες που μπορούμε να τους δούμε εν δυνάμει και στην ενδεκάδα. Ο Τσικίνιο που είναι αρκετά επιδραστικός και εδώ γίνεται αγώνας δρόμου να προλάβει το παιχνίδι που είναι με το Λεβαδιακό, με την επανέναρξη. Τι γίνεται με την περίπτωση του Ζέλσον, αλλά και με την περίπτωση του Γουίλιαν, που είναι λίγο πιο σύνθετες περιπτώσεις και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο αποθεραπείας, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν και να μην υπάρξουν έξτρα επιπλοκές. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ο Πασχαλάκης, αλλά μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που φέτος δεν έχει αγωνιστεί με τους ερυθρόλευκους. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο Ολυμπιακός με τους απόντες. Πολλά περισσότερα νομίζω θα έχουμε να πούμε από την Τετάρτη, όταν σιγά σιγά θα έχουν επιστρέψει στην βάση τους, θα έχουμε δει μια προπόνηση την Τρίτη, θα έχουμε μάθει μας περιπτώσει μετά την Πέμπτη το βράδυ ενσωματώνονται και οι τελευταίοι. Υπάρχει ταλαιπωρία για αρκετούς παίχτες, μεταξύ άλλων και του Στάμενιτς, ο οποίος όπως λέμε ότι λόγω της Νέας Ζηλανδίας αναγκάζεται και κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγες ώρες, οπότε είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και επίσης υπήρχε και μια συνέντευξη μέσω της χώρας του Πιρόλα, ο οποίος μίλησε για τον τρόπο και πώς απολαμβάνει τη ζωή στη χώρα μας, ότι είναι ικανοποιημένος, του αρέσει όλο αυτό το οποίο ζει και είπε ότι έχει έναν στόχο προσωπικό που συνοδεύεται με τις ομάδες τις οποίες εκπροσωπεί. Από τη μία πλευρά, με τον Ολυμπιακό δηλαδή, να πάρει πρωτάθλημα και παγκόσμιο με την Ιταλία. Αυτό με την εθνική ομάδα, θυμίζω βέβαια ότι με την ΚΑΠΑ 19. Με την ΚΑΠΑ 21, με συγχωρείτε, με την Άντερ 21, είναι ο αρχηγός. Μίλησε για τα, πέρα από τα όνειρά του, για την συνεργασία του με τον Αντώνιο Κόντε και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και ο ίδιος και έζησε με την εθνική ελπίδα της Ιταλίας. Γενικότερα μίλησε για πάρα πολλά πράγματα στο Λεάντρο Γκρέκα, με τον Λεάντρο Γκρέκα, που θέλει να γίνει ο δεύτερος Ιταλός στην ιστορία του Ολυμπιακού που κατακτά πρωτάθλημα. Και ταυτόχρονα να πάρει και παγκόσμιο. Αυτά επαναλαμβάνω τα όσα δήλωσε στην Γκαζέτα Ντελο Σπορ ο Πιρόλα που μίλησε εφολής της ύλης. Τώρα, αν ολοκλήρωσες Γιάννη με τον Ολυμπιακό, να κάνουμε και μία αναφορά στο βόλεϊ γυναικών, διότι χθες υπήρχε μία εκδήλωση, η ΕΡΤ μεταδίδει τους αγώνες. Τι περιμένουμε από το βόλεϊ γυναικών φέτος? Καταρχάς ήταν μια λαμπρή εκδήλωση, σημαντικό κομμάτι το μεταφέραμε χθες σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις αρχηγούς από όλες τις ομάδες αλλά και τους προπονητές. Μίλησαν εφόλης της ύλης, ήταν και ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε το πόσο σημαντικό είναι το γυναικείο βόλεϊ και η παρουσία του συνολικά στον αθλητισμό. Είναι απόδειξη ότι στο βόλεϊ το 75% περίπου των αθλητών είναι γυναίκες. Και αυτό βλέπεις τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στο γεγονός ότι θα είναι σε ανοιχτό κανάλι. Αναφέρθηκε και μνημονεύτηκε ούκο λίγες φορές η ΕΡΤ για αυτό το διαιτές συμβόλαιο που έχει με το βόλεϊ των γυναικών.
Όλοι ουσιαστικά ξεκινούν από την ιδιαφετηρία με τους στόχους που έχουν. Περιμένουμε ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Ομάδες που θα είναι στο γκρουπ, θα είναι ψηλά για το πρωτάθλημα, το πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα και εκείνες που θέλουν να μείνουν στην κατηγορία. Έχουμε το πρώτο σερβίς το επόμενο Σαββατοκύριακο, θυμίζω, Κυριακή, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φέτιδα. Και από εκεί και πέρα κάθε Σαββατοκύριακο ή Σάββατο Κυριακή 7 η ώρα υπάρχει ένα παιχνίδι. Αυτό το είχαμε πει, θυμάσαι, και στα μέσα της εβδομάδας, ότι εξαρτάται από τους άντρες. Γιατί η πρώτη αγωνιστική είναι τη μεθεπόμενη Κυριακή, εκεί όπου υπάρχει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και το Παναθηναϊκό. Άρα, πότε αρχίζει το πρωτάθλημα, την επόμενη εβδομάδα? Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για τις γυναίκες, το μεθεπόμενο για τους άντρες. Και το μεθεπόμενο στους άντρες, μάλιστα. Και έτσι βγαίνει το πρόγραμμα μέχρι στιγμής, γιατί καθιερώνεται ώρα και κανάλι του βόλεϊ. Δηλαδή, ΕΡΤ2 θα δείχνει όλα τα παιχνίδια 7 η ώρα. Σάββατο και Κυριακή. Mm-hmm. Έτσι, επαναλαμβάνω αυτό. Είχε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και άντρες και γυναίκες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι στάνταρ αν θα είναι το Σάββατο οι άντρες. Ναι, ναι, ανάλογα με το πρόγραμμα θα καθορίζεται. Έχει αυτό να κάνει κυρίως με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων αυτό. Γιατί υπάρχουν ομάδες που παίζουν Πέμπτη, δεν μπορούν να παίξουν Σάββατο. Ή κάποιες ομάδες που παίζουν Τρίτη, δεν μπορούν να παίξουν Κυριακή. Έτσι. Και είναι και πάρα πολλές οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν και οι αντρικές και οι γυναικείες ομάδες. Θα δούμε πώς θα πάει. Νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον project. Και αν κρίνω και τον αντίκτυπο που είχε η μετάδοση που είχε κατά καιρούς στην Εθνική Ελλάδος των γυναικών, νομίζω ότι θα είναι ένα προϊόν και ελκυστικό στο μάτι με το θέμα που θα υπάρχει. Με τα γήπεδα να δούμε τι θα γίνει. Εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι για κάποιες ομάδες, όχι για όλες. Δεν είναι και ότι πιο τηλεοπτικό μπορεί να βρεις. Έχουν γίνει βελτιωτικά έργα. Είμαι περίεργος, θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, γιατί ας μην κρυβόμαστε πλέον. Είναι και πόσο αμπαλάρεις ένα γεγονός, ένα event, και τα γήπεδα είναι αυτά που... Ένα προϊόν. Ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Μάλιστα. Θα δούμε. Και εγώ θέλω να σταθώ επίσης και σε μια όμορφη φωτογράφηση που ήταν όλα τα κορίτσια χθες μπροστά στη Βουλή. Φωτογραφήθηκαν με τις μπάλες του Βόλεϊ και είναι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε και από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες και από τα κείμενα που υπάρχουν και στο sports.gr. Για να καταλάβετε λίγο περισσότερο αυτά τα οποία ζήσαμε, είδαμε και καταγράψαμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιος.